Λοιπόν, επιστρέψαμε στο Καραϊσκάκι. Δύο ομάδες, Ολυμπιακός και η Μπέτσα, δεν έχουν βγει ακόμα στον αγωνιστικό χώρο. Αυτό θα μας δώσει τη δυνατότητα να πάμε σε λίγο να δούμε τις συνθέσεις των δύο αντιπάλων. Ο Εύαλντ Λίνεν, που χρησιμοποιεί περίπου την ίδια ομάδα που και στα Τύρανα, παρέταξε με μια σημαντική αλλαγή. Τη συμμετοχή του Πάρντο κάτω από τα δοκάρια στη θέση του Αντώνη Νικοπολίδη. Παίζει και ο Μέλμπεργκ επίσης, που δεν είχε αγωνιστεί στο πρώτο μάτς. Τώρα βγαίνουν οι δύο αντίπαλοι στο γήπεδο, με Πάρντο λοιπόν δεξιά τον Καλίτσιο, αριστερά τον Χολέμπας, Ραούλ Μπράβο και Μέλμπεργκ στο κέντρο της άμυνας, Ντουντού Μαρέσκα, οι δύο αμυντικοί χαφ, Ζαϊρή δεξιά, Μυραλάς αριστερά και Όσκαρ πίσω από τον Διόγο για δεκάδα του Λίνεν. Ο Μιάκος που κάνει απόψε το πρώτο του επίσημο παιχνίδι στο Καραϊσκάκι, ο νέος Ολυμπιακός του Βαγγέλη Μαρινάκη, του Εύαλντ Λίνεν και πολλών νέων ποδοσφαιριστών. Ολυμπιακός που άλλαξε σελίδα το καλοκαίρι, άλλαξε και διοικητική σελίδα μετά την αποχώρηση του Σοκράτη Κόκαλη και την ανάληψη της ομάδας από τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Εδώ είναι η Μπέσα με τον Μπακάη goalkeeper, τον Αλίγιου, τον Φερίζοβιτς, τον Γιακούμπη και τον Λαζαρεύσκη στην άμυνα, Οσμάνι, Χατζίμπουλιτς, Πότσι και Δάμπη στη μεσαία γραμμή, ντο Σάντος και Σικαλέση. Σικαλέση και ντο Σάντος, οι δύο προωθημένοι. Ζή, βλέπει όλο το γήπεδο, έχει το Μαρέσκα κοντά. Θα περάσει κάθετα για τον Μυραλάς, μια εκπληκτική μπάλα, βγαίνει με τα πόδια ο Μπακάη και απομακρύνει. Ξανά ο Ολυμπιακός με τον Μυραλάς, πολύ καλή μεταβίβαση. Προηγουμένως σέντρα του Μαρέσκα, εξαιρετική πάσα από το... Εδώ πάλι η παλιά του Ντουντού και ο Μυραλάς δεν πρόλαβε όμως να την τσιμπήσει, να την περάσει πάνω από τον... Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο, η Μπέσα νομίζω, όχι νομίζω, είμαι σίγουρος, δεν έχει αλλαγές. Δεν πήγε και ο τέταρτος εκεί να κάνει σήμα. Πάμε ξανά στον Νίκο Γαβαλά. Να διορθώσω, ο Ντάρμπισιρ κινείται ως αριστερό χαφ και είναι δεξί χαφ ο Μυραλάς. Ο Γιώργος ο Βασιλείου θέλει να πει κάτι. Έχει να δούμε σηκώσει το σουτ του Ντουντού που είναι καλό και είναι τον γκολ για τον Ολυμπιακό. 1-0 με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου στο 10ο-11ο δευτερόλεπτο. Το μακρινό δυνατό σουτ του Ντουντού αποφέρει γκολ για τον Ολυμπιακό ξανά εδώ. Το δεξί δοκίμασε ένα μονοκόμματο το σουτ. Άργησε να πέσει ο Μπακάη, είδε την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα του. 1-0 με τον Ντουντού στο 46. Ξανά εδώ τον γκολ από τον αρχηγό του Ολυμπιακού. Πάμε τώρα στο Γιώργο Βασιλείου. Μετά τον γκολ που δέχτηκε η Μπέσα έκανε παρατηρήσεις. Άλλο ήθελες να πεις πριν. Ναι. Άλλο. Ο Λαζαρεύσκι. Ο Λαζαρεύσκι θα εκτελέσει. Πέρασε μπάλα από δίχως. Γκολ, ισοφάριση για την Μπέσα. 1-1. Πολύ καλό φάουλ από τον Λαζαρεύσκι. Με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, σε διάστημα 2-3 λεπτών έχουμε 2 γκολ. Η Μπέσα που σπάει και το ρόδι σε αναμετρήσεις με τον Ολυμπιακό. Με αυτό εδώ το γκολ. Το φάουλ του Λαζαρεύσκι στο 49, 1-1. Απάντηση στο γκολ του Ντουντού στη γωνία, βέβαια που δύσκολα ο Πάρντο θα μπορούσε να έχει απάντηση. Άνοιξε και το τείχος πολύ πριν εκτελεστεί αυτό το φάουλ, αλλά βέβαια ήταν και καλό το σουτ από τον Λαζαρεύσκι που έφερε τα πράγματα. Την πάσα στον Καλίτσιο, κράτησε, του πήρε ο Λαζαρεύσκι. Άλλαξε με τον Πότσι, πάλι ο Ντουντού. Γιώγκο, με χώρο για το σουτ, το δοκιμάζει στο αριστερό του πόδι, out. Στο 50, καλό σουτ από τον Γιώγκο. Ο Πότσι και αρκετοί συμπαίκτες του, Ολυμπιακός ελέγχει, Ντουντού. Μαρέσκα. Ντάρμπισιρ με χώρο, 2-1 για τον Ολυμπιακό. Από το σουτ του Ντάρμπισιρ στο 53. Ο Άγγλος που γελάει με τον Μαρέσκα. Βρήκε χώρο μπροστά του το Ρόμενταλ με τον Ριέρα σε εξέδρες Καϊσκάκη. Και με ένα τεχνικό περισσότερο πλασέ, παρά δυνατό και σε μεγάλη απόσταση, από μεγάλη απόσταση, νίκησε τον Μπακάη που άργησε να πάει στην γωνία του. Ο Ολυμπιακός ζευγαρώνει τα γκολ του εδώ με το σουτ του Ματ Ντάρμπισιρ. Κάνει το 2-1 πριν συμπληρωθούν 10 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. Στο 53
αυτό το γκολ και παίρνει ξανά προβάδισμα στο σκορ. Το κόρνερ για τον Ολυμπιακό εδώ, ο Ντάρμπισιρ. Εκτελεί ο Μυραλάς. Έμεινε η μπάλα, δεν μπόρεσε ο Ντουντού να τη σπρώξει στα δίχτυα, παρότι φαινόταν εύκολο και απλό. Όμως έτσι όπως ήρθε η μπάλα, γκελάρισε πάνω στο πόδι του και φύγε out. Ξανά εδώ, δεν περίμενε ότι θα φτάνε με τέτοια ευκολία η μπάλα από το κόρνερ της αλβανικής ομάδας. Την μπάλα δεν καταφέρει να την βρει κανείς. Και τώρα ο Ντάρμπισιρ θέλει να ανοίξει το διασκελισμό του και να πάρει την μπάλα μπροστά. Για να βγει σαν αντεπίθεση, γυρίζουν όμως γρήγορα οι αντίπαλοι του. Μπαλιά για τον Μυραλάς. Καλή είναι, τη σταμάτησε. Αυτός έκανε και το πλασέ στο δοκάρι. Η μπάλα θα ήταν ένα φανταστικό γκολ στο 66. Μια καταπληκτική προσπάθεια από τον Μυραλάς που πήρε μια μπαλιά 50 μέτρων από τον Ντάρμπισιρ. Νίκησε τον αντίπαλό του στο ένας μέναν. Πλάσαρε και τον θέλει να αλλάξει. Την άλλη πλευρά στο Φετφατζίδι. Ντάρμπισιρ. Καλό πλασέ, είναι πάνω από την εστία του Μπακάη. Στο 71 ήρθε η ώρα για την πρώτη αλλαγή, το φιλοξενούμενο ξανά εδώ το πλασέ του Ντάρμπισιρ. Πάμε στον Νίκο Ραούλ Μπράβο. Φετφατζίδης βγήκε καλά από την πτέρυγα, συγκλίνει τώρα, έκανε και μια προσποίηση και μια δεύτερη, πήρε και την τρίτη, βγήκε λίγο προς τα έξω, έκανε τη σέντρα στα χέρια του Μπακάη. Θα περίμενε καλύτερο τέλειωμα ο Λίνεν βεβαίως εδώ, γιατί έκανε 2-3 τρίπλες, απελευθερώθηκε από τους αντιπάλους του, αλλά εκεί έκανε μια βιαστική σέντρα πάνω στα χέρια του αντιπάλου, το μαδοφυλάκα. Ακούμε τον Γιώργο Βασιλείου. Δεύτερη αλλαγή για την Μπέσα, θα φύγει από το παιχνίδι ο Γιακούμπη και θα περάσει στην θέση του ο Χότζα. Μυραλάς. Καλή σέντρα έβγαλε ο Μαρέσκα, γκολ στο 75, το 3-1 για τον Ολυμπιακό. Από τη καλοτραβηγμένη σέντρα του Μυραλάς. Λες και σημάδεψε το Μαρέσκα. Με αυτή την κεφαλιά πετυχαίνει το τρίτο γκολ του Ολυμπιακού. Από τη σέντρα εδώ του Μυραλάς. Και την κεφαλιά του Μαρέσκα δεν μπόρεσε ο Μπακάη. Το τρίτο γκολ του Ολυμπιακού 15 λεπτά πριν από το τέλος της βραδιάς. Πότσι. Αφάλ που εκτελεί ο Ιωσήφ Φετφατζίδης. Μαρέσκα. Χολέμπας, κόρνερ. Από την επέμβαση του Μπακάη στο 78. Εδώ μπακ του Ολυμπιακού. Πήγε σε ατομική ενέργεια και τέλειωσε μόνος του την προσπάθεια αυτή. Σε αποτέλεσμα να κερδίσουν οι Ερυθρόλευκοι ένα κόρνερ με τον Μυραλάς. Τελείω ο Μυραλάς, χαμηλά η μπάλα. Δεν απομακρύνεται όμως. Ο Μέλμπρεκ μια κεφαλιά, ο Μήτρογλου γυρίζει, ο Ντουντού γκολ. Ένα ακόμα γκολ για τον Ολυμπιακό, το δεύτερο για τον Ντουντού από το κόρνερ που έγινε από τον Μυραλάς. Πήγαν να διώξουν την μπάλα οι παίκτες της Μπέσα, δεν τα κατάφεραν όμως. Βλέπετε, πήγαν, συγκρούστηκαν οι δυο τους. Ο Μέλμπερκ κέρδισε μια κεφαλιά, ο Μήτρογλου δεν μπόρεσε με τον Μπακάη και στη συνέχεια ο Ντουντού έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για να κάνει το Ολυμπιακός Μπέσα 4-1. Ολυμπιακός που με χαρακτηριστική ευκολία φτάνει σε ένα μεγάλο σκορ σε σχέση με την εικόνα του παιχνιδιού στο πρώτο ημίχρονο. Έμεινε στο 0-0, θυμίζω. Παρουσία του Κέβιν Μυραλάς, ο οποίος μετά το 30, καθώς ξεκίνησε από την αριστερή πλευρά και όταν έγινε αλλαγή με τον Ζαϊρή, άλλαξαν βέβαια θέση. Να δούμε εδώ το Μήτρογλου που δεν είναι σε θέση offside, ψηλά το σουτ. Στο 82, χαμένη ευκαιρία για τον Κώστα Μήτρογλου. Ένας κυνηγός της κλάσης του, πρέπει να το κάνει γκολ αυτό εδώ. Καλύπτεται ο Μήτρογλου. Εδώ βγαίνει, αλλά δεν βρίσκει καλά την μπάλα. Γι' αυτό
Γκαλίτσιος δεν είναι τον Ντάρμπισιρ που κινήθηκε έξυπνα στα όρια του, της άμυνας των Αλβανών. Φετφατζίδης με καλές προϋποθέσεις. Ωραίο γκολ. Ένα ακόμα στο 89 για το μικρό το Φετφατζίδη που έκανε πολύ καλή κίνηση. Είδε και το οπτικό πεδίο μπροστά του και άφησε άγαλμα τον Μπακάη για να κάνει το Ολυμπιακός Μπέσα 5-1. Ξανά εδώ όλη η κίνηση από τον Φετφατζίδη που με ένα εξωτερικό, με ένα σούτ με εξωτερικό φάλτσο άφησε άναυδο τον Μπακάη που άλλο περίμενε και άλλο του ήρθε. Μετά τα βάλαμε τους συμπαίκτες του. Ωραίο γκολ για τον Φετφατζίδη. Το 5-1 για τον Ολυμπιακό. Στο 88. Ντάρμπισιρ, ευκαιρία εδώ για τον Μίτρογλου. Θα τη χάσει και αυτή.